Γιατρέ, χρονιά εκλογών. Ο κόσμος θα αναδείξει πάλι τη νέα κυβέρνηση. Είστε αισιόδοξος για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης? Καλή αρχή στο site. Καλή χρονιά να έχουμε. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα σημαδευτεί από τα μεγάλα ζητήματα της νέας εποχής για τη χώρα και ελπίζουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να μας δώσει μια τρίτη εντολή προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε στο σχέδιό μας για την Ελλάδα των μεγάλων δυνατοτήτων, για την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, για την ολιστική της ανασυγκρότηση, για τις δυνατότητες που έχουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία στη βάση του ότι αυτή η κυβέρνηση κατόρθωσε να βγάλει την χώρα από τις μνημονιακές επιβαρύνσεις, να μπορέσει μέχρι τώρα να δείξει δείγματα γραφής ότι ανακάμπτει η εθνική οικονομία και το ζήτημα αυτό έχει αντανάκλαση και στο επίπεδο ζωής, το οποίο το βλέπουμε με το γεγονός ότι κατορθώσαμε μέχρι τώρα να αυξήσουμε και τους κατώτερους βασικούς μισθούς, να μην περακόψουμε τις συντάξεις, να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως η προστασία της πρώτης κατοικίας, οι 120 δόσεις και πολλά άλλα θέματα τα οποία μαζί με τις πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται στα Βαλκάνια, ώστε η χώρα να είναι πυλώνα σταθερότητας, να μπορέσουμε να πείσουμε ότι αξίζουμε για μια λαϊκή εντολή. Υπάρχει πικρία για το ότι δεν αναλάβατε χαρτοφυλάκιο στη νέα κυβέρνηση? Όχι, γιατί το μήνυμα νομίζω ότι ο ανασχηματισμού είναι ότι θέλουμε ένα προοδευτικό μέτωπο από όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συσπηρωθούν στη βάση ενός προγράμματος για την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και ταυτόχρονα για την πρόθεση μετόπων στην Ευρώπη, για την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και σε αυτή τη βάση νομίζω ότι ήταν καλά τα μηνύματα τα οποία στέλνει ο ανασχηματισμός.